Χαρτιζάκη δόθηκαν οι δύο από τις τρεις θέσεις του Περοεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά την εκλογή του Κερκυραίου Χρήστου Άνθη του συνδυασμού της πλειοψηφίας ως πρώτου Προέδρου του Σώματος έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 7 ώρες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την νομοθεσία, έγιναν αρχαιρεσίες για τη θέση του Προέδρου του Σώματος, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Την πρόθεσή του να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο διαπαραταξιακά, εξυπηρετώντας όλους τους συνδυασμούς και με στόχο την καλύτερη δυνατή δράση του, εξέφρασε ο πρώτος πρόεδρος του Αιρετού Σώματος, Χρήστος Άνθης. Ο κ. Άνθης επεσήμανε πως πολλά θα εξαρτηθούν από τη δράση που θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια, σημειώνοντας ως θετικό γεγονός ότι θα πλαισιώνεται από δύο ζακινθινούς στο Προεδρείο. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Ζακυνθινός Περιφερειακός Σύμβουλος μέλος του Συνδυασμού Ιόνιο Αρχιπέλαγος του Ηλία Μπεριά του Λευτέρης Γιαννάτος. Στις πρώτες του δηλώσεις ο ίδιος αναφέρθηκε στα καθήκοντα που αναλαμβάνει σημειώνοντας πως θα βοηθήσει να κατατεθούν αρκετά ζητήματα του νησιού στο σώμα σε συνεργασία με τον πρόεδρο Χρήστο Άνθη. Θετικό γεγονός χαρακτήρισε την αποδοχή της πρότασης του συνδυασμού του για Προεδρείο και Επιτροπές όπου θα εκπροσωπούνται όλοι οι συνδυασμοί αλλά και τα νησιά, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Αγαλιανός που εκλέχθηκε Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγαλιανός σημείωσε ότι νιώθει πιο άνετα στη δομή που έχει σήμερα η Περιφέρεια από ότι αν η Ζάκυνθος βρισκόταν μαζί με τους άλλους νομούς από την Πελοπόννησο. Μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα εκπροσωπηθεί η Ζάκυνθος στις επόμενες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού με αρχή αυτή της Ουτρέχτη στην Ολλανδία. Όπως επισημαίνουν οι σύλλογοι ξενοδόχων, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ζητήσουν ευθύνες από τις τοπικές αρχές, ωστόσο δεν πρόκειται να δώσουν μακρά περίοδο χάριτος. Για την καλύτερη δυνατή προβολή του νησιού σχεδιάστηκε και μοιράζεται και σχετικό διαφημιστικό φυλάδιο. Σχετική αύξηση παρουσιάζουν οι προκρατήσεις ξένων επισκεπτών, ιδιαίτερα Άγγλων και Γερμανών για τη Ζάκυνθο για το ερχόμενο καλοκαίρι με βάση τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι φορείς των ξενοδόχων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ασφαλέστερα συμπεράσματα θα βγουν τους επόμενους μήνες, επισημένοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχώρηση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, ούτε εφησυχασμός. Εκδήλωση με παραμύθια αγάπης, ευελπιστώντας την ανταπόκριση των μικρών παιδιών που ήταν μεγάλη, πραγματοποίησε το Σάββατο στις εγκαταστάσεις της η Χεν Ζακύνθου. Τα παραμύθια επέδωσε η ηθοποιός Τζίνα Δράκο με τον τίτλο «Τα παραμύθια του Σαββάτου», η οποία με χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Χεν.